Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλώς ήρθατε, κύριε Κακλαμάνη. Πώς είστε? Καλά, εσείς? Μετά το μάτς της Κυριακής, εδώ. Τι να κάνετε? Καταρχήν, συλληπιτήρια από έναν Ολυμπιακό στην Παναθηναϊκή οικογένεια. Για το Θανάση Γιαννακόπουλο. Είχε τύχει σαν δήμαρχος να τον γνωρίσω τότε με τη διπλή ανάπλαση. Και ξέρω πόσο αγαπούσε τον Παναθηναϊκό. Ήθος, ευπρέπεια, μια οικογένεια η οποία προσέφερε πάρα πολύ στον ελληνικό αθλητισμό. Και τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, να τον καλωσορίσω. Καλησπέρα. Του ΚΚΕ και υποψήφιο Περιφερειακή Κρήτης. Mm-hmm. Κύριε Κλαμάνη, εσείς θα κατέβετε κανονικά, έτσι. Αλφα Αθήνας. Ναι. Κύριε Πουλάκη, εσείς, για να τα λέμε για αυτά τώρα, γιατί πλησιάζουν εκλογές. Δεν του μένει χρόνος, είναι ο εγκέφαλος των εκλογών. Καταρχάς, αν ήθελα να κατέβω, θα τον πειράξω λίγο, τον κύριο Πουλάκη. Θα έπρεπε να είχα παραιτηθεί από το Μάρτι του 2017. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν δεν έχω παραιτηθεί, με συνειδητή επιλογή. Μήπως θα φέρετε καμία τροπολογία που να μην έχει, γιατί γίνεται μια κουβέντα τώρα. Δεν είχα παραιτηθεί με συνειδητή επιλογή, διότι όταν αναλαμβάνεις μια θέση, και εγώ πρώτη φορά ανέλαβα μια θέση γενικού γραμματέα, δηλαδή θέση ευθύνης σε κυβέρνηση, ήθελα να ολοκληρώσω το έργο μου και όχι στη μέση να πω ότι ξέρετε σταματά γιατί θέλω να διεκδικήσω άλλη θέση. Κύριε Πουλάκη, πάμε τώρα στα καυτά θέματα. Τροπολογία κουντουρά, λέει η αντιπολίτευση. Γιατί φέρατε στο παραπέντε των εκλογών αυτές τις αλλαγές, ενώ θα μπορούσατε να τις φέρετε νωρίτερα? Εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, όπως λένε? Είναι συναλλαγή για το 151? Το είπε ο κύριος Βορύδης. Ελπίζω να μην είναι το τροπολογία κουντουρά, να μην εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε. Τι είναι αυτή η τροπολογία? Είχε τρία στοιχεία. Μπορώ και για τα τρία να σας τοποθετηθώ. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι ρωτάτε τώρα είναι γιατί έγινε το ασυμβίβαστο μεταξύ να είναι υποψήφιος βουλευτής πριν παραιτηθεί, για να είναι υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος δεν παραιτείται, για να γίνει να κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κοιτάξτε, είτε τώρα. Στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Συντιχάκη, ο οποίος είναι βουλευτής και ο οποίος είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης στην Κρήτη. Εύχομαι καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Και δεν έχει ασυμβίβαστο. Δηλαδή, μπορεί χωρίς να χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα να κατέβει ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Και αν το αποτέλεσμα είναι θετικό για την παράταξή του και για τον ίδιο, τότε έρχεται στον ίδιο η απόφαση του ποια από τις δύο αιρετές θέσεις θα κρατήσει. Άρα λοιπόν ήταν μοναδική εξαίρεση. Οι βουλευτές, ενώ θα μπορούσαν να είναι υποψήφοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, ζωντανό παράδειγμα, δεν μπορούσαν να είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Κάτι το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι ο κύριος Κακλαμάνης με την ευρωπαϊκή εμπειρία θα το επιβεβαιώσει. Άρα δεν έγινε επί της ουσίας καμία μεγάλη αλλαγή, παρόλο που αυτό είπε ο κύριος Βορύδης, εκφράζοντας ως εισηγητής στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι παραμονές τελευταίες μέρες έγινε μια μεγάλη εκλογική αλλαγή. Παίζει και αυτό όταν, στο ρόλο του, όταν έχεις ως κόμμα, αν θέλετε, λερωμένη τη φωλιά σου πάνω σε αυτό, διότι πριν από 5 χρόνια, ενώ είχαμε μια εκλογική διαδικασία όπου οι ευρωεκλογές ήταν με λίστα, από τότε που γίνανε, το 1981, και ξαφνικά, Απρίλης του 2014, 40 μέρες πριν από τις εκλογές του Μάη του 2014 των ευρωεκλογών, άλλαξε το εκλογικό σύστημα. Εκεί δηλαδή που όλα τα κόμματα, και τελειώνω, εκεί που όλα τα κόμματα ξέραν ότι θα φτιάξουν τη λίστα τους και θα βάλουν τον Χ πρώτον, τον Ψ Β και ούτω καθεξής, διότι αυτοί τους εκφράζουν, σε κάποια στιγμή τους λένε σταματήστε. Πάμε λοιπόν να έχουμε σταυρό πανελλαδικό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η τροπολογία είναι μια τροπολογία η οποία εξισώνει τα ασυμβίβαστα που έχουν οι βουλευτές με όλες τις αιρετές θέσεις. Κύριε Κακλαμάνη. Κοιτάξτε, ο κύριος Πουλάκης το έβαλε σαν θέμα αρχής. Και σαν θέμα αρχής, πράγματι, στα 27 μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι αλλιώς. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν ήμουν ευρωβουλευτής, ήμουν στην ίδια ομάδα πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους Γκολικούς, που τότε ο Ζακ Σιράκ ήταν εν ενεργεία δήμαρχος στο Παρίσι και ήταν και ευρωβουλευτής. Αυτοί δεν είχαν ούτε καν ασυμβίβαστο να παραιτηθείς. Άρα δεν είναι κάτι το ενιαίο. Εάν λοιπόν σαν θέμα αρχής
Εγώ να δεχτώ την καλή πρόθεση που είπε ο κύριος Πουλάκης. Αυτό όμως, κύριε Πουλάκη, αν το είχατε σαν θέμα αρχής, σαν κόμμα, και το είχατε κάνει πριν από ένα χρόνο, σήμερα κανείς δεν σας έλεγε κουβέντα. Όταν όμως το φέρνετε, ούτε το φέρνετε 40 μέρες πρώτων εκλογών, γιατί το ίδιο κάναμε και εμείς, αυτό έχετε δίκιο να πούμε. Αλλά όταν το κάνετε τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει 151 και οι δύο εκ των 151 δεν είναι η κυρία Κουντουρά μόνο, είναι και ο κύριος Δανέλης, αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι θα τον κατεβάσουν υποψήφιο ευρωβουλευτή, εκεί πρέπει και εσείς να δεχθείτε ότι δίνεται το δικαίωμα στην αντιπολίτευση σύσσωμη, γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, να σας πει όσα σας είπε και να σας καταλογίσει όσα κατελόγησε. Εγώ σήμερα εδώ, αν το είχατε ψηφίσει αυτό πριν ένα χρόνο, καταρχήν δεν θα το συζητάγαμε. Εκτιμώ ότι δεν θα το συζητάγαμε. Όπως και δεν θα το κάνατε, κύριε Πουλάκη, εάν είχατε 155 πλειοψηφία. Πάλι δεν θα το κάνατε. Για να μην σας κατηγορήσουμε ότι το κάνετε 40 μέρες πρώτων εκλογών. Μου χαρίζετε 30 δευτερόλεπτα. Ναι, εγώ τελείωσα. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο θέμα τώρα τη σημερινής πολιτικής ατζέντας. Επειδή υπονοεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι το κάνουμε γιατί 151 και οι δεδηλωμένοι. Και... θα ήθελα να σας πω. Σας θυμίσω. Αδίκως το υπονοούμε. Λέω, θα σας θυμίσω πάλι κάτι δεδομένο που 15 Ιούνιου μιλάμε για. 20 μέρες μετά τις εκλογές, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει τα επίσημα αποτελέσματα και όποιος έχει εκλεγεί, ό,τι φαντάζεται και ό,τι σκέφτεται και ο κύριος Κακλαμάνης και η αξιωματική αντιπολίτευση, 15 Ιούνιου πρέπει να διαλέξει και πρέπει να αποφασίσει ποια αιρετή θέση θα κρατήσει. Άρα το πρόβλημα της κυβέρνησης με την δεδηλωμένη που λέει ο κύριος Κακλαμάνης, όταν οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο του 19, καταλαβαίνει ότι δεν λύνεται. Ακούστε, σας το έχω πει και άλλες φορές. Σας το έχω πει και πριν από 3 μήνες και πριν από ένα χρόνο. Και πριν. Λοιπόν, επειδή οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο του 2019. Δεν θα γαλάτε τον κύριο Τσίπρα για να κάνει εκλογές. Ως την ώρα έχουν προβλέψει επί 3 χρόνια πολλές φορές εκλογές και όλο έχουν πέσει έξω. Επειδή λοιπόν οι εκλογές τελείωσαν, θα γίνουν Οκτώβριο του 2019, το επιχείρημα το οποίο υπάρχει στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να σταθεί όταν 15 Ιούνιου θα έχουν διαλέξει κάποια αιρετή θέση. Για την συγκεκριμένη